τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί αλλοί του νομού Ηρακλείου, όπως βέβαια και σε όλη τη χώρα, είναι πολλά, οξύνονται καθημερινά και αυτό ως αποτέλεσμα αντιλαϊκών πολιτικών διαχρονικά των κυβερνήσεων και τώρα βέβαια με τη δική σας της Νέας Δημοκρατίας. Θα αναφερθώ σήμερα για ζητήματα που άπτονται της δικής σας αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αν και θα περίμενα να έρθει στη Βουλή ο κύριος Πλαγιωτάκης, ο Υπουργός Ναυτιλίας, μιας και είναι και συντοπίτης και ξέρει και το ζήτημα αρκετά καλά. Θα ακολουθήσει βέβαια και δεύτερη επικαιρή ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την καταστροφή των αλλιευτικών εργαλείων των ψαράδων από διάφορα θαλάσσια είδη, όπως τους λαγοκέφαλους, τις φώκες, χελώνες κλπ. Όπως σας είπα, οι μικροί ψαράδες βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Άλλωστε, οι ίδιοι καταγγέλουν τη στιγμή που το λειτουργικό κόστος έχει ανέβει δραματικά και ενώ πληρώνουν τις συνέπειες της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων και ενώ το εισόδημά τους έχει συρρυκνωθεί, χρεώνονται με τα τέλη κυκλοφορίας για τα σκάφη τους με βάση τον φορολογικό νόμο 4646 του 19. Άλλο ένα οικονομικό βάρος είναι τα τέλη ελιμενισμού στο αλλιευτικό καταφύγιο του Ηρακλείου που πληρώνουν όλα τα σκάφη μέχρι και τα πιο μικρά, τα παραδοσιακά σκαριά. Και ενώ οι αλλοίοι βρίσκονται σε αυτή την δεινή οικονομική θέση, τα τέλη όχι μόνο έχουν αυξηθεί σε σχέση με το 2022, αλλά μπαίνει ως καταληκτική ημερομηνία εξόφλησή τους 31 Τρίτου του 2023 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, ανώνυμη εταιρεία. Ταυτόχρονα βέβαια η συγκεκριμένη εταιρεία επιβάλλει στους ψαράδες χαράτσι για την ανέλκυση καθέλκυση των σκαφών, την οποία όμως πραγματοποιούν οι ίδιοι με πληρωμή μάλιστα ιδιωτικών εταιριών και όχι οι υπηρεσίες του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, ανώνυμη εταιρεία. Για τα χρήματα που καλώνται να πληρώσουν οι ψαράδες στον Όλη, ο τελευταίος δεν παρέχει επί της ουσίας καμία απολύτως υπηρεσία και εκτός από αυτό ζητάει και υπερημερίες από την πρώτη στιγμή που θα βγει το σκάφος στη στεριά για τη συντήρησή του. Επίσης, είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο καταποκοπή ΦΠΑ στα μικρά σκάφη που πραγματικά τους εξουθενώνουν. Αγανάκτηση επίσης προκαλεί η τιμολόγηση του νερού για το πλήσιμο των αλλιευμάτων. Με 6 ευρώ το κυβικό, μέχρι πρότινος αυτό, μετά από διαμαρτυρίες βέβαια των ψαράδων, αυτό μειώθηκε στα 3,5 ευρώ, που και πάλι είναι μια τιμή πολλαπλάσια των κανονικών χρεώσεων, καθώς η δυσβάσταχτη, με βάση, έχοντας υπόψη την δυσβάσταχτη κοστολόγηση του ρεύματος. Ή μάλλον και η δυσβάσταχτη κοστολόγηση του ρεύματος. Στην κυριολεξία λοιπόν οι πολιτικές σας τους έχουν τσακίσει και την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος λόγω των μέτρων αντιμετώπισης πανδημίας και ακόμα δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ όπως κατήγγυλαν με τις κινητοποιήσεις που έκαναν στο Ηράκλειο αλλά και πανελλαδικά. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν οι μεγάλες αλλιευτικές επιχειρήσεις όπως γνωρίζετε και οι ιχθυοκαλλιέργειες που είναι πάνω-πάνω στις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Σας ρωτάμε λοιπόν κύριε Υπουργέ, σε ποιες κατεπίκουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για την κατάργηση όλων των άδικων οικονομικών βαρών που έχετε θεσπίσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και η δική σας σε βάρος των βιοπαλλεστών ψαράδων και πιο ειδικά την κατάργηση τελών κυκλοφορίας στα σκάφη τους, καθώς και τον ειδικό φόρο κατανάλωση και τον ΦΠΑ στα σκάφη, μείωση καταποκοπή δηλαδή, μείωση από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου των τελών ελιμενισμού και κατάργησή τους για τα παραδοσιακά σκαριά και τρίτον, να μην υπάρχει καμία χρέωση στο νερό, στο ρεύμα, κατάργηση τελών για την ανέλκυση καθέλκυση σκαφών, καθώς και των υπερημεριών για τις ημέρες που το σκάφος είναι στη στεριά για τη συντήρησή του. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριος Κωνσταντίνος Κατσαφάδας. Επειδή είστε από τον Πειραιά και ίσως να μην ξέρετε το θέμα, μην αγχώνεστε ότι δίνετε εξετάσεις. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλλιείς είναι διαχρονικά, όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος ο κ. Σιτιχάκης, και πάνω κάτω είναι τα ίδια για όλους. Δεδομένου ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο και με όλη αυτή η ανατίμηση των τιμών της ενέργειας, ξέρουμε πού έχει οδηγήσει και επιχειρήσεις και επαγγελματίες και καταναλωτές. Οπότε τα προβλήματα πάνω από κάτω είναι κοινά. Αλλά οφείλω να ενημερώσω τον αγαπητό κύριο συνάδελφο ότι ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου είναι μια ανώνυμη εταιρεία.
και είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία υπάγεται στο ΤΑΙΠΕΔ. Οπότε η σχέση την οποία έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και πάνω σε όλες αυτές τις καταγγελίες ή αν θέλετε σε όλα αυτά τα διαβήματα τα οποία και άλλοι, και άλλοι σύλλογοι και άλλα σωματεία και σε άλλα λιμάνια προβαίνουν, το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να συζητάμε και να κάνουμε συστάσεις ως προς τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου, ούτως ώστε να λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους όλα αυτά τα παράπονα, αλλά και η πολιτική την οποία κάνει να έχει και ένα κοινωνικό πρόσημο. Δεχθήκαμε λοιπόν και εμείς όλες αυτές τις καταγγελίες τις οποίες έκαναν οι αλλοίες, περάσαμε σε μια συζήτηση με τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου, αλλά μας έδωσε κάποιες διαβεβαιώσεις για αρκετά από αυτά τα οποία είπε ο κύριος συνάδελφος, τα οποία θα τα πω, επιτρέψετε μου, στη δευτερολογία μου, αλλά εδώ θα πρέπει να σταθούμε στο εξής. Τα λιμάνια για να λειτουργήσουν, και όχι μόνο για να λειτουργήσουν, αλλά και για να αναπτυχθούν, χρειάζονται πόρους. Αυτά είναι τα τέλη τα οποία βάζουν, τα οποία έχουν καθαρά ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ούτε μισό ευρώ από τα χρήματα τα οποία εισπράττουν τα λιμενικά ταμεία ή οι οργανισμοί λιμένους δεν πηγαίνουν πουθενά αλλού παρά μόνο στο να ενισχυθούν και να δημιουργηθούν και καινούργιες υποδομές για να μπορούν να είναι ακόμα πιο σύγχρονα, να είναι ακόμα πιο λειτουργικά τα λιμάνια μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για όλους αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τα λιμάνια, για όλους τους χρήστες λιμένων, θα πρέπει να υπάρχει ένα ανταποδοτικό τέλος. Δεν γίνεται, καταλαβαίνω τον προβληματισμό και την αγωνία βέβαια σε υπερθετικό βαθμό του συναδέλφου, αλλά θα πρέπει να κάτσουμε εδώ και να αποφασίσουμε ότι θα πρέπει και τα λιμάνια να έχουν έσοδα. Και θα πρέπει να έχουν έσοδα για να μπορέσουν, σας ξαναλέω, να αναπτυχθούν και να εξυγχρονιστούν, και θα πρέπει να έχουν έσοδα από τους χρήστες. Χρήστες του λιμανιού στο Ηράκλειο είναι και οι επαγγελματίες αλλοίες, γιατί μιλάμε, όπως νομίζω γνωρίζει ο κ. Συντηχάκης, για επαγγελματίες αλλοίες. Όπου το επάγγελμά τους, η επαγγελματική δραστηριότητα είναι η αλλία. Γι' αυτό συζητάμε λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση όμως, σας ξαναλέω ότι εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και θα ξαναέρθουμε σε επικοινωνία με τον Οργανισμό Λιμένους Ελευθερίων, στον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου, για να μπορέσουμε να δούμε, να μπορέσουν να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουμε και τον οργανισμό, αλλά βέβαια να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους και οι αλλοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ορίστε, κύριε Συντηχάκη. Πρώτη παρατήρηση, ότι ο κύριος Υπουργός δεν απάντησε στα ερωτήματα τα οποία θέσαμε. Και επιλέγει να το κάνει στη δευτερολογία. Μήπως θα υπάρξει τριτολογία δική μου? Δεν είναι σωστή η διαδικασία αυτή, κύριε Υπουργέ. Πρώτον. Δεύτερον, όλοι είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, είπατε, άρα απελθέτω από μένα το ποτήριο τούτο. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει το τι γίνεται από εκεί και μετά. Μόνο παρατηρήσεις. Μα αυτό είναι το πρόβλημα των προβλημάτων, που διαγκώνει τα προβλήματα και των αλλίων. Το πολιτικό πρόβλημα, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση και των λιμανιών, όπως και πολλά άλλα, σιδηρόδρομοι, ενέργεια, νερά κτλ. Δηλαδή τα κέρδη των επενδυτών σε βάρος της πλειοψηφίας του λαού. Άρα και των ψαράδων. Θα πω παρακάτω. Έχετε δημιουργήσει ένα σφιχτικό καθεστώς που απειλεί την βιωσιμότητα του κλάδου και οδηγεί φυσικά τους παλαιστές ψαράδες στην ανεργία. Αυτό δεν αφορά την κυβέρνηση ή υπερφορολόγηση των ψαράδων. Αφορά τον όλοι ως ανώνυμη εταιρεία. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ένα σκάφος 9 μέτρων πληρώνει απίστευτα ποσά. Και τον 7 και τον 6 μέτρο και τον 5, όσο λιγότερα τόσο πιο πολλά. 250 ευρώ τέλη κυκλοφορίας. Το χρόνο. Ναι. 108 ευρώ τέλη ελιμενισμού. Ας τα τρίσω εγώ τώρα μια χαρά. 180 ευρώ για διαφυγόντα κέρδη, όπως τα λένε, για να βγει δηλαδή το σκάφος έξω από τη θάλασσα, σύν τις υπερημερίες, αυτά που πληρώνουν χώρια δηλαδή, οι ιδιώτες, όπως σας είπα στην πρωτολογία, για ανέλκυση, καθέλκυση. Και βάλτε και 180 ευρώ για το καταποκοπή ΦΠΑ. Αν προσθέσετε τώρα συντήρηση του σκάφους, τα λειτουργικά κόστη, τις υπέρογκες δαπάνες σε πετρέλαιο, δαπάνες ίδρευσης, συντήρηση σκαφών, ασφαλιστικές εισφορές σε συνδυασμό τόσο με τη μείωση γενικότερα της αλληλείας, τις μεγάλες ανεπανόρθωτες ζημιές στα δίχτυα απολαγοκέφαλους, αλλά και την ίδια την αντιαλλιευτική πολιτική και του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των μικρών, χωρίς καμία στήριξη,
που οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό τους για να ενισχυθούν ταυτόχρονα επιχειρηματικοί όμιλοι της ιχθυοκαλλιέργειας, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το κόστος, ξέρετε πόσο υπολογίζεται ετησίως, στα 4 με 5.000 ευρώ. 4 με 5.000 ευρώ το κόστος για έναν διοπαλεστή ψαρά. Και σύν της άλλης δέχονται και εκβιασμούς. Διότι για να ανανεώσουν την άδεια τους, προσέξτε, για να ανανεώσουν την άδεια τους οι ψαράδες στο λιμεναρχείο, πρέπει να προσκομίσουν χαρτιά από τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία ότι δεν έχουν οφειλές. Να, πώς πετάτε το μπαλάκι. Η μεν στους δε, η κυβέρνηση στον όλοι στην κυβέρνηση και πάει λέγοντας. Πέστε μας, ειλικρινά, τι νόημα έχουν τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία λέτε έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το βρήκαμε τώρα. Για κάθε φόρο η δικαιολογία είναι η ανταποδοτικότητα. Πάμε καλά. Τέλη κυκλοφορία στη θάλασσα για τους φτωχούς αλληλείς. Δηλαδή θα φτιάξετε δρόμους στη θάλασσα. Ε? Θα φτιάξετε μήπως υποδομές μέσα στη θάλασσα. Θα κλείσετε λακκούβες για να μην πέφτουν μέσα τα καΐκια. Ή μήπως θα χαμηλώσετε το ύψος του κύματος για να προσπερνάνε τα καΐκια στη θάλασσα. Αστεία πράγματα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Τέλη κυκλοφορίας για τους μικρούς αλληλείς και 56 φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο για τους εφοπλιστές συγκεκριμένα, με αφορολόγητο πετρέλαιο. Να ποια είναι η ταξική σας πολιτική και όλο το κυβερνήσεων, διότι τους αφήνετε άθικτους όλες οι κυβερνήσεις. Και ενώ έτσι κι αλλιώς απαράδεκτος φορολογικός νόμος 46-46 του 19, που έχει καταψηφίσει το ΚΚΕ, προβλέπει, υποτίθεται ότι με την καταβολή του τέλους εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση, κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση, εκτός από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το εισόδημα από την εκμετάλλευση των σκαφών αυτών, το κράτος και οι ανώνυμες εταιρείες τύπου όλοι συνεχίζουν να τους γδένουν κανονικά. Όλοι, όπως είπατε, είναι εταιρεία. Λειτουργεί με τη λογική του κόστους-οφέλους. Επί τη ευκαιρία τα προβλήματα των ψαράδων θα επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο με το βάθημα της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού. Αυτό που το πάτε. Και μάλιστα επίκειται η παραχώρηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του όλη σε ιδιώτη επενδυτή. Βέβαια, αυτή η ιστορία της ιδιωτικοποίησης έχει προχωρήσει χρόνια πριν, από το 2012, με το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου που έγινε όλη ανώνυμη εταιρεία, με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ να μεταφέρει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του όλη στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό που είπατε και εσείς στην πρωτολογία. Ακολούθησε το 19 οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι υποπαραχώρησαν μέρος των αρμοδιοτήτων και των δραστηριοτήτων του λιμανιού της κρουαζιέρας, δηλαδή σε ιδιώτες, χωρίς να αποκλείει και τη μελλοντική παραχώρηση σε ιδιώτες και άλλων τομέων για συνδυαστικές δραστηριότητες. Και τώρα θα πάει και το εμπορευματικό κομμάτι στους ιδιώτες, με βάση την πώληση του 67% στους ιδιώτες. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει συνέχεια, είτε είστε εσείς, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Η σχεδιαζόμενη λοιπόν ιδιωτικοποίηση του λιμανιού θα δείτε ότι θα έχει ολέθριες συνέπειες για τα λαϊκά στρώματα της πόλης, που θα είναι απαγορευτική η αξιοποίησή τους. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, αλλά και οι ψαράδες θα έχουν συνέπειες από αυτή την ιστορία, διότι θα εκτιναχτούν τα χαράτσια, τα τέλη και οι φόροι, και από την άλλη, στη λογική του κόστους-οφέλους, θα δείτε ότι κάποια στιγμή με την είσοδο του επενδυτή δεν θα χαριστεί, δεν θα χρειάζονται οι ψαράδες, θα τους πετάξουν στον δρόμο ή εν πάση περιπτώσει θα τους βάλουν αυτά τα δυσβάσταχτα τέλη και τους φόρους. Σε κάθε περίπτωση εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δίνουμε τη μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, στεκόμαστε στο πλευρό των ψαράδων, των εργαζομένων του λιμανιού, σε όλο το λαό, έτσι ώστε να απολαμβάνει τα λιμάνια της χώρας ως δική του περιουσία. Και αυτό είναι το διακύβευμα. Ή θα είναι ιδιωτικά τα λιμάνια, ή θα έχουμε κοινωνικοποιημένα λιμάνια, λαϊκή περιουσία προς όφελός του. Και τελειώνω με αυτό. Σας παρακαλώ. Με τις διεκδικήσεις των ψαράδων, κύριε Πρόεδρε, θα καταργήσετε τους άδικους, την κατάργηση όλων των άδικων οικονομικών βαρών που έχετε θεσπίσει διαχρονικά, ή θα δώσετε συνέχεια στην επιβολή των χαρατσιών και των φόρων? Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Κατσαβάδο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Προεδρέ. Παρακαλώ. Προφανώς, κύριε Σιλιχάκη, έχουμε διαφορετική άποψη για το από πώς πρέπει να λειτουργεί η οικονομία. Δεν χρειάζεται με αφορμή αυτή την ερώτηση να το διαπιστώσουμε. Εμείς πιστεύουμε στην ελεύθερη αγορά, εμείς πιστεύουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, εμείς πιστεύουμε στην ανάπτυξη.
Διότι μόνο έτσι μπορεί να έρθει και μόνο έτσι και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί ένας δημοσιονομικός χώρος τέτοιος, ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε μειώσεις φόρων και εισφορών με ένα κοινωνικό πρόσημο και να κατανέμονται έτσι όπως πρέπει αναλογικά σε όλη την κοινωνία. Αλλά εδώ η ερώτησή σας δεν έχει να κάνει με το αν πρέπει ή όχι να αποκρατικοποιηθεί ή να ιδιωτικοποιηθεί το λιμάνι του Ηρακλείου. Έχει να κάνει με τους ψαράδες. Μετά λοιπόν από την επιστολή την οποία δεχθήκαμε και την συζήτηση την οποία κάναμε με τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου, γιατί τι να κάνουμε σε τα υπέδανη. Εμείς δεν μπορούμε, εμείς κινόμαστε με βάση τους νόμους, κύριε Συντιχάκη, και όχι με βάση ό,τι θέλουμε. Το Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου λοιπόν υπάγεται στο ΤΑΙΠΕΔ. Με βάση λοιπόν τις επιστολές τις οποίες δεχθήκαμε, θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι μειώθηκε από 6 στα 3 ευρώ ανά κυβικό και όχι 3,5, το οποίο γράφεται στην επικαιρή σας ερώτηση. Την ίδια στιγμή που ως βουλευτής Ηρακλείου ξέρετε ότι η δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης του Ηρακλείου σχεδόν διπλασίασε το κόστος στον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου. Και ανοίγω μια παρένθεση, μέσα από αυτό μπορούμε να δούμε πόσο σημαντικό και χρήσιμο ήταν το νομοσχέδιο το οποίο πέρασε την περασμένη εβδομάδα σε ό,τι έχει να κάνει με το νερό, όπου διατηρεί βέβαια το δημόσιο χαρακτήρα του ως αγαθό. Αλλά την ίδια στιγμή που η δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης του Ηρακλείου διπλασιάζει το κόστος στον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου με όλα τα προβλήματα και τις παθογένειες που έχει και το δίκτυο, από 6. Πρόνομο σχεδίο, βεβαίως. Από 6 ρίχνουν σε 3, όπου θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε συνάδελφε. Επαγγελματική δραστηριότητα ασκούν και οι αλληλείς εκεί οι επαγγελματίες. Χρησιμοποιούν το νερό για να πλύνουν τα ψάρια τους. Αυτή είναι η δουλειά τους. Από εκεί βγάζουν έσοδα. Και όπως σας είπα, όλοι οι χρήστες των λιμένων δυστυχώς επιβαρύνονται με κάποια τέλη. Δεν μπορεί να επιβαρύνονται όλοι εκτός από τους αλληλείς. Το μέγεθος του κόστους να το συζητήσουν. Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με το νερό. Για τα τέλη ελιμενισμού. Από 20% προχώρησαν σε 40% μείωση. Από 20% που υπήρχε, προχώρησαν σε μείωση 40%. Να μην υπάρχουν καθόλου τέλη. Δεν γίνεται. Σας το ξαναλέω. Δεν γίνεται, κύριε συνάδελφε. Γιατί όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν έξοδα και χρειάζονται χρήματα. Χρειάζονται χρήματα, κύριε συνάδελφε, για να μπορέσουν οι υφιστάμενες υποδομές να διατηρηθούν και να αξιοποιηθούν και να αναπτυχθούν. Μέσα σε αυτό για τις υφιστάμενες υποδομές, θα πρέπει να ξέρετε ότι έγινε ένα έργο εκεί όπου δραστηριοποιούνται οι αλληλείς, άνω των 10.000 ευρώ, όπου δεν επομίστηκαν κανένα βάρος οι αλληλείς για αυτό το έργο, ούτως ώστε να γίνεται καλύτερα η δουλειά τους. Αυτά τα χρήματα όμως βγαίνουν από τα τέλη τα οποία πληρώνουν. Επίσης, προχώρησε σε ρυθμίσεις οφειλών. Ρυθμίσεις οφειλών όπου δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής σε βάθος τριετίας. Κανένας δεν πήγε να ρυθμίσει τις οφειλές του. Κανένας. Σε βάθος τριετίας, κύριε συνάδελφε. Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα, όπως γνωρίζετε, η τιμολογιακή πολιτική έχει να κάνει με το τιμολόγιο της ΔΕΗ. Δεν μπορεί να προχωρήσουν σε μειώσεις όταν τα τιμολόγια της ΔΕΗ και η κιλοβατόρα είναι εκεί που είναι. Δεν έχει δικιά του τιμολογιακή πολιτική ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου. Ο βασικός πάροχος είναι η ΔΕΗ και όλα κινούνται με βάση τη τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ. Κλείνοντας, κύριε συνάδελφε, σε ό,τι έχει να κάνει με το ετήσιο τέλος για τα αλλιευτικά σκάφη, όπως πολύ σωστά είπατε, το ετήσιο τέλος σε σκάφη τα οποία είναι 6 μέτρα είναι 100 ευρώ, σε σκάφη τα οποία είναι 6 με 8 μέτρα είναι 150 ευρώ, 8 με 10 μέτρα 225 ευρώ, 10 με 12 μέτρα 338 ευρώ και 18 μέτρα και πάνω 1139 ευρώ. Έγινε συζήτηση μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί όλες αυτές οι διαδικασίες περνάνε μέσα. Το Υπουργείο Οικονομικών καθορίζει τις τιμές σε ό,τι έχει να κάνει με τα τέλη. Έγινε συζήτηση, είμαστε σε μια συζήτηση για να δούμε αν θα τα μειώσουμε, αλλά ξέρετε, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι για να προχωρήσουμε και να πάμε μπροστά, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει μια κοινωνική διάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με την φορολογική πολιτική και θα πρέπει να υπάρχει και μια λογική σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη των υποδομών η οποία θα στηρίζεται κάτω από πραγματικά δεδομένα. Σας ξαναλέω λοιπόν κλείνοντας, κύριε συνάδελφε, ότι εδώ είμαστε για να ξανακούσουμε
τις αντιρρήσεις και τις διαφωνίες των αλλιέων από την Κρήτη. Προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Εμείς από πλευράς μας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κάνει μια προσπάθεια και μια συζήτηση με τις διοικήσεις των οργανισμών λιμένων, καθώς και με τα δημοτικά λιμενικά ταμεία, ούτως ώστε όλα αυτά τα τέλη τα οποία επιβάλλονται, και το λέω κλείνοντας για μία ακόμα φορά, έχουν καθαρά ανταποδοτικό χαρακτήρα, γιατί ούτε μισό ευρώ δεν πηγαίνει σε άλλες δραστηριότητες πλην των λιμένων. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε και άλλους κοινούς τόπους και να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και τους αλλιείς στο Ηράκλειο, αλλά βέβαια και να δημιουργηθούν και οι απαραίτητες υποδομές για να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικό και το λιμάνι του Ηράκλειου.